Καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, από τον παράκτιος.gr και την εκπομπή Ανατολικός Άνεμος. Είμαι σήμερα στο γραφείο του Δημάρχου Σερωνικού κ. Πέτρου Φιλίππου, καθώς εχθές δεν μπορέσαμε να κάνουμε λόγω τεχνικών προβλημάτων την σύνδεση κανονικά. Έτσι λοιπόν τώρα είμαι στο γραφείο του, ελπίζω θα κάνω και ένα έλεγχο στο live αν είμαστε εντάξει. Κύριε Φιλίππου, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για την τιμή. Είχαμε το πρόβλημα χθες, ναι, αλλά δεν πειράζει. Κάθε εμπόδιο για καλό. Θα μου επιτρέψετε ένα λεπτό πριν ξεκινήσετε να ευχηθώ καλά αποτελέσματα και καλή επιτυχία στα παιδιά που σήμερα ανακοινώνονται τα αποτελέσματα για την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε να τους ευχηθούμε στα παιδιά αυτά. Καλή νέα φοιτητική ζωή. Είναι ένα πραγματικά σπουδαίο κομμάτι της ζωής και των νέων ανθρώπων, όλων μας όσους, σε πάση περιπτώσει, περάσαμε από αυτά τα έδρανα. Εύχομαι σε όλους να αποδοθούν οι σκοποί τους. Είναι ένα σπουδαίο κομμάτι της ζωής και καλό είναι να το ζήσουν και να το χαρούν, γιατί θα τους φέρει καινούργιες εμπειρίες που θα σηματοδοτήσουν όλη την επόμενη ζωή. Και σε όσα παιδιά δεν έχουν πάει τα αποτελέσματα όπως αυτά θα επιθυμούσαν, η ζωή τώρα ξεκινάει, παιδιά. Αισιοδοξία και διέξοδοι υπάρχουν παντίου και για όλα. Σας εύχομαι κάθε καλό για το μέλλον και για τη ζωή σας. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τα τετριμένα τώρα. Πάμε λοιπόν στα καθημερινά, τα τετριμένα όπως τα λέτε εσείς. Εγώ θα έλεγα. Δεν είναι καθόλου τετριμένα, είναι πάντα στην επικαιρότητα. Εντάξει, στο όπως του λέγει. Είπα προχτές και στους άλλους συνομιλητές μου ότι αυτό το βιντεάκι που τράβηξα εγώ, κάλυψα το κοινωνικό συμβούλιο της Παλίας Φώκιας, ήδη έχει περάσει 3.500 προβολές. Αυτό σημαίνει το πόσο μεγάλη σημασία έχει για τον κόσμο και πόσο μεγάλη σημασία δίνουν οι συμπολίτες μας σε αυτό το ζήτημα. Ας κάνουμε λοιπόν μία αναδρομή, ξεκινώντας από εσάς κύριε Δήμαρχε. Παρενθετικά μου ήρθε ένα μήνυμα εδώ ότι έχουμε αντίλαλο, είναι έτσι? Θα το δούμε. Okay. Λοιπόν, συνεχίζουμε όμως, εντάξει, συνεχίζουμε. Πάλι άλλο μήνυμα, φτιάξτε τον ήχο, κάτι δεν πήρε καλά, μπορεί να σε χαίρετε και εσάς. Εμένα μου έρχονται από ακροατές εδώ και μου λέει αντίλαλο, φτιάξτε τον ήχο. Ξεκινάμε. Συνεχίζουμε, είναι από το δικό μου, εσείς ακούγεστε κανονικά. Ωραία, καλύτερα τώρα. Okay. Λοιπόν, πάμε, ναι. Ωραία, προχωράμε. Με ερώτηση να ξεκινήσω εγώ κατευθείαν. Λοιπόν, είναι γνωστό σε όλους μας ότι το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο και μεγάλο θέμα, ένα θέμα που αντιμετωπίζει η αυτοδιοίκηση, είναι κατεξοχή θέμα των αρμοδιοτήτων της και τουλάχιστον για την Αττική, όπως και στο Δήμο μας και σχεδόν στους περισσότερους Δήμους της Αττικής, είμαστε όλοι σε μία διερεύνηση του να βρούμε καλύτερες λύσεις, να δώσουμε καλύτερες προοπτικές για να αντιμετωπίσουμε τις τεράστιες ποσότητες των απορριμμάτων που καθημερινά παράγονται στο λεκανοπέδιο και κατά επέκταση και στο Δήμο μας. Αυτό που λογικό είναι να μας απασχολεί, λογικό είναι να έχει αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις πολλές φορές και από αυτές τις αντιθέσεις πολλές φορές είναι απλώς και για το θεαθή είναι και για λόγους δημαγωγικούς, αλλά και κάποιες φορές είναι παραγωγικός διάλογος που δίνει λύσεις. Ούτως ή άλλως θα μας απασχολεί συνεχώς και πολύ πιο πολύ τους καλοκαιρινούς μήνες που υπάρχει πολύ περισσότερο κόσμο στην περιοχή μας και καταλαβαίνετε ότι η παραγωγή των σκουπιδιών, των απορριμμάτων είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με τους χειμερινούς μήνες. Μια σύντομη αναφορά πού βρισκόμαστε και θα πάω κατευθείαν στο θέμα. Την αναφορά, απλώς σας ρώτησα, σας υπέβαλα αυτήν την ερώτηση, γιατί ασκείται το τέμε ΑΙΟΤΑ σκληρότατη κριτική για το ότι ενώ είχατε πει ότι είστε έτοιμος και έχετε σχέδιο για την αντιμετώπιση της διαχείρισης απορριμμάτων, μετά από ένα χρόνο δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Εκτός από τις τελευταίες εξελίξεις βεβαίως που είδαμε, θα τα δείξουμε και στα βίντεο με τις συμβάσεις που πρόκειται να γίνουν με το Πανεπιστήμιο κτλ. Γι' αυτό σας είπα την αναδρομή.
και αν εσείς ο ίδιος είστε ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα του ενός χρόνου, γιατί βεβαίως μια δημοτική αρχή κρίνεται στο τέλος του τετραετίας. Ωστόσο όμως, εάν εσείς είστε ικανοποιημένος σε αυτό το ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων, σύμφωνα με αυτά που είχατε εξαγγείλει προεκλογικά. Αποτελέσματα υπάρχουν και είναι θεαματικά καλύτερα σε σχέση με την προηγούμενη διοίκηση. Αυτοί που δεν θέλουν να τα δουν, δεν θα τα δουν. Αυτοί που είναι καλοπροαίρετοι, κουβεντιάζουν μαζί μας και τα βλέπουν. Αυτοί που δεν θέλουν να τα δουν για δικούς τους λόγους, θα είναι πάντα αντίθετοι. Τι εννοώ τώρα. Αναλάβαμε όντως πριν από ένα χρόνο, δεν βρήκαμε κυριολεκτικά κανένα πρόγραμμα σε εξέλιξη το οποίο πρέπει να συνεχίσουμε όπως μας εγκαλούν οι αντίθετοί μας, το αντίθετο μάλιστα, βρήκαμε μια πλήρη εγκατάλειψη. Η περιοχή μας ήταν ένας τεράστιος σκουπιδότοπος με δύο πολύ μεγάλες χωματερές που η μία χωματερή των Καλυβίων 1η του Σεπτέμβρη αναλάβαμε, 3 του Σεπτέμβρη έπιασε φωτιά. Πήραμε και ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο και εμείς σήμερα την έχουμε κλείσει και την έχουμε σταματήσει. Ακριβώς ένας τέτοιος χώρος ήταν η Φωκιά, αλλά και όλες οι περιοχές που, αν θυμάστε, διαδήλωνε ο κόσμος πέρυσι. Ξεκινήσαμε μια πολύ έντονη κεντρική προσπάθεια να καθαρίσουμε και την περιοχή και τις χωματερές και νομίζω σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το πετύχαμε. Επειδή που μας εγκαλούν οι αντίπαλοι, έχω να πω το εξής. Να φτάσω σε ένα βίντεο που ανέβηκε χτες που έδειχνε το μηχάνημα αυτό κοπής των κλαδιών κτλ. Αυτό το μηχάνημα έχει αγοραστεί, αν θυμάμαι καλά, ένα χρόνο, 8 μήνες πριν από την προηγούμενη διοίκηση και ήταν εδώ απ' έξω και το φωτογραφίζανε. Δεν το είχαν χρησιμοποιήσει. Ούτε καν αυτό που οι ίδιοι είχαν αγοράσει που σήμερα μας εγκαλούν δεν είχαν χρησιμοποιήσει στη λογική της μείωσης των απορριμμάτων αυτό που κάνουμε εμείς. Αυτό το πρόγραμμα βρήκαμε, αυτή την κατάσταση, κάμια υπερπροσπάθεια με αντίθετη την αντιπολίτευση στο σύνολο. Οι πρώτες αποφάσεις που φέραμε να ψηφιστούν, είπε ο κ. Σοφρόνης ότι είχα αφήσει και μία 25.000 ευρώ για να προχωρήσετε την αποκομιδή των απορριμμάτων. Στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο που κάναμε, αρχές Σεπτέμβρη, που φέρα δύο τέτοιες προτάσεις για να βάλουμε και κάποιους ιδιώτες να ξεκαθαρίσουν την περιοχή, καταψηφίστηκε και από την ομάδα του κ. Τσιγαρίδα και από τον κ. Σοφρόνη. Δεν έχει σημασία αυτό. Εμείς προχωράμε και προχωράμε πάρα πολύ δυνατά. Κάποιος είπε από τους αντιπολιτευόμενους δεν υπάρχει πρόγραμμα. Εάν δεν υπάρχει πρόγραμμα, όταν παίρνεις 70, 60 έως 80 αυτοκίνητα ημερησίως και τα μεταφέρεις στα Λιώσια, ποιο είναι το πρόγραμμα τότε? Δεν θα το δούνε ποτέ. Όταν έχουμε βγάλει δρομολόγια παντού και διπλές βάρδιες και τα φορτηγά αλλά και τα απορριμματοφόρα, όταν Κυριακές μαζεύουν που πριν δεν μαζεύανε και το βλέπετε κιόλας. Απλά υπάρχει μία ιδιαιτερότητα αυτή τη χρονιά. Πρώτον, είναι πολύ μεγάλος ο όγκος, γιατί θα πρέπει να το βλέπουμε και έτσι. Αν αυτοί που μιλάνε για τα σκουπίδια. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε στο live τα βιντεάκια που τραβήξατε χθες και μου τα στείλατε. Θα μιλήσω για αυτό. Αν αυτοί που μιλάνε μόνο χωρίς να ενημερώνουν τον κόσμο και ποια είναι η κατάσταση, σημαίνει ότι και εμένα κάνουν μια προπαγάνδα κακής ποιότητας και τίποτα άλλο. Η φετινή χρονιά είχε μια ιδιορυθμία σε σχέση από τις προηγούμενες χρονιές. Πρώτον, δεν έφυγε λόγω της πανδημίας πάρα πολλοί κόσμος. Το βλέπουμε τι γίνεται στις παραλίες παντού και τα λοιπά. Μείνε κόσμος αυτό που σημαίνει μεγαλύτερη παραγωγή απορριμμάτων. Δεύτερον, τους μήνες Μάρτι, Απρίλη, Μάιο, που συνήθως είναι μήνες πολύ κλαδεύουμε στα σπίτια μας, το ξέρουμε, εδώ ζούμε και βγάζουμε κάποιες ποσότητες και έρχονται με κάποιο καλύτερο ρυθμό το καλοκαίρι, λόγω της πανδημίας και λόγω που ο κόσμος ήταν κλεισμένος στα σπίτια, δεν έκανε τέτοιες εργασίες, με αποτέλεσμα Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο να υπάρξουν τεράστιες ποσότητες που ήταν οι ποσότητες αυτές που σε άλλες χρονιές βγαίνουν πιο περιοδικά, βγαίνουν πιο τμηματικά. Μία δηλαδή αύξηση του κόσμου μεγαλύτερη που είχαμε, σύν ότι πέσανε μαζεμένα, καταλαβαίνετε ποια ήταν η εικόνα παρουσιάστηκε. Κι όμως εμείς την αντιμετωπίσαμε. Η περιοχή έμεινε καθαρή, φεύγαν ημερησίως πάνω από 50 έως 70 μέσο όρο φορτηγά με ογκώδη και κλαδιά, τα φέρναμε στους δύο χώρους, στη Φώκια και στα Καλύβια και κάνουν προσωρινή αναπόθεση και συνέχεια με τα κοντέινερ και με μεγάλες δαλίκες φεύγανε για τα Λιώσια και η περιοχή κρατήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό καθαρή. Παραλάβαμε μία χωματερή, να μιλήσω για τη Φώκια επειδή εκεί έγινε για την παλαιά Φώκια γιατί εκεί έγινε και το τοπικό συμβούλιο που συνεδρίασε. Μία τεράστια χωματερή, σας έχω στείλει όχι μόνο φωτογραφίες εγώ και εσείς έχετε δημοσιεύσει, έχουν στείλει και δημότες. Τι παραλάβαμε? Παραλάβαμε τεράστιες ποσότητες και κάτω στο χώρο κοντά στον δρόμο, αλλά και πάνω στα λατομεία. Εμείς τα βρήκαμε.
και τα είχε κουβαλήσει δίκες του κ. Σοφρόνιου, κ. Αποστόλου, κ. Παπουτσή, ποιοι του ήταν υπεύθυνοι. Πάνω στο εγώ δεν ήξερα καν ότι υπήρχε κι άλλο χώρο απάνω. Τώρα τον είδα. Πάνω στα λατομεία. Αυτά τα βρήκαμε και ξεκινήσαμε να κουβαλάμε χώμα να τα βαζώνουμε και κυρίως ήταν τεράστιο το έργο που έγινε να καθαριστεί ο χώρος μέσα στις ημέρες της πανδημίας. Εκεί που όλοι κάθονταν στο σπίτι τους, όλοι προφυλαζόντουσαν κτλ. Εμείς είμαστε εκεί και με το προσωπικό και ξεβαζώσαμε όλο αυτό το κομμάτι. Μία καλή κουβέντα δεν ακούστηκε από κανένα ρε παιδιά για αυτό το τεράστιο έργο. Μιλάμε για εκατοντάδες τόνους, δηλαδή έπρεπε να είχα τα στοιχεία πόσα φορτηγά έφυγαν από εκεί. Ούτε από αυτό το κοινοτικό συμβούλιο το ευαισθητομένο της Παλαιάς Φώκης δεν υπήρξε μια καλή κουβέντα. Αφήστε το δήμαρχο και την πολιτική διοίκηση. Είμαστε αντίθετοι. Είμαστε, έχουν εκλεχτεί με άλλες παρατάξεις, με άλλα ψηφοδέλτια. Για αυτό το προσωπικό τουλάχιστον. Για αυτούς τους ανθρώπους που δεν υπολόγισαν πανδημίες, ούτε τίποτα, ούτε μικρόβια, ούτε κόσμο, μέρες Πάσχα που τους ανήκε δουλεύαν. Ούτε για αυτούς. Αυτό είναι το πρόγραμμά μας λοιπόν σε πρώτη φάση που είχαμε και νομίζω ότι ανταποκριθήκαμε να κρατήσουμε όσο είναι δυνατόν καθαρή την περιοχή, να ξεκαθαρίσουμε τους τεράστιους όγκους που υπήρξανε και να συνεχίσω ότι αυτό είναι ο στόχος μας να μένει καθαρή. Προχτές στο Κοινοτικό Συμβούλιο της Παλαιάς Φώκης λήφθηκε μία απόφαση να μην μπει κανένα αυτοκίνημα, συμφωνώ απόλυτα. Δεν θα παραμένει κανένα αυτοκίνητο εκεί, αυτή είναι η δέσμευσή μας. Εκεί είναι ένας προσωρινός χώρος μεταφόρτωσης που φορτώνονται και φεύγουν. Το ίδιο γίνεται και στα καλύβια. Είναι κάτι που μας καλύπτει η νομοθεσία, διότι πέρυσι την άνοιξη που ψηφίστηκε κάποιος νόμος για την ανανέωση των σταθμών μεταφόρτωσης όπου υπήρχαν, επειδή και η ίδια η πολιτεία ξέρει ότι είναι αδύνατο να πηγαίνουν 80 αυτοκίνητα κάθε μέρα στα λιώσια, πού θα πηγαίνουν. Δεν θα ήταν δυνατόν να κρατηθεί η περιοχή καθαρή αν έφευγε κάθε φορτηγό που γέμιζε να πάει στη θα κάνει ένα δρομολόγιο την ημέρα. Θα βγάζαμε 10 την ημέρα. Επειδή το ίδιο το κράτος το ξέρει, έχει δώσει προσωρινή εγκατάσταση για τρίμηνο. Να αφήνουμε και στο Λαύριο, γίνεται και στο Μαρκόπλο και στο Κοροπή, παντού σε όλους τους Δήμους. Αφήνεις προσωρινά και τα μεταφορτώνεις με μεγάλα μέσα. Γιατί δεν είναι δυνατόν τα μέσα που έχουμε τα μικρά να πηγαίνουν εκεί. Δεν αφήνουν σκουπίδια. Κλαδιά και μπάζα τα οποία κάνουμε διαλογή. Έγινε προχτές στο Κοινοτικό Συμβούλιο. Αν πάτε. Όχι, απλώς για να εξηγήσω, γιατί δεν βλέπετε εσείς το μόνιτορ. Ναι. Έχω βάλει και τον κλάδο του μαχητή. Αυτό θα έλεγα τώρα. Μέσα σε τρεις μέρες έφυγε ήδη το 1/3 των σκουπιδιών. Ναι. Εκεί ήμουνα και χτες. Εκεί ήμουνα και προχτές. Δηλαδή, ήδη χτες το ένα κομμάτι από τη βορεινή πλευρά, από τα μέρη όσοι είναι και Φωκιανοί που ξέρουν που είναι κάποια μαντριά και κατά αυτά, ήδη είχε φύγει χτες. Ο κλαδοτεμαχιστής, ο περίφημος, τον έχουμε εκεί από τον Ιούνιο. Προσπαθούμε να δουλέψουμε. Δεν είπε κανείς ότι δεν δουλεύει το μηχάνημα. Μηχάνημα, όλα τα μηχάνηματα δουλεύουν. Αν επαρκεί είναι το ζήτημα. Για προσέχτε, δέστε το βίντεο αυτό που ανέβηκε χτες, που δεν είναι δική μου προβολή, αλλά είναι του κ. Σοφρόνη. Θα δείτε ότι μπαίνουν, βγαίνουν τα σκουπίδια, δεν μπορεί να τα απορροφήσει. Κάποιος άνθρωπος βάζει και τα χέρια του. Δέστε το σωρό που έχει αφήσει πίσω. Ένα μικρό σωρό του ενός φορτηγού. Δηλαδή, βγάζουμε 60 αυτοκίνητα και τα περιμένουμε. Πότε θα σπάσει ένα σωρό για να το κουβαλήσουμε. Είναι ποτέ δυνατόν. Η επάρκεια μιλάμε και μάλιστα χάρη εντυζόμενος ένας πυροσβέστης εκεί που έχει ελιές, μου λέει: Δήμαρχε, αυτό είναι μια χαρά για τις ελιές όταν τις κλάδευω. Δεν μου το δίνεις να πιάνουν τα κλαδιά. Δεν είπαμε ότι δεν δουλεύει. Δεν κάνει για αυτή τη δουλειά και το βλέπετε. Ρίχνει τα σκουπίδια, τα βάζει, τα βγάζει, τα βγάζει, τα μπουκώνει, τα ξεμπουκώνει. Δεν είναι. Ο στόχος μας είναι αυτό που είπα και στην Παλαιά Φώκια. Ψάχνουμε να βρούμε αγωνίως χρήματα. Αν χρειαστεί με οποιοδήποτε τρόπο θα προσπαθήσουμε να βρούμε χρήματα. Θέλουμε ένα μεγάλο, σαν αυτό που φέρνουμε από τον Έστεινα, σαν αυτό που μισθώνουμε και πληρώνουμε πάρα πολλά χρήματα, να μπορέσουμε να μειώνουμε τις ποσότητες. Και όσον αφορά την απόφαση Παλαιάς Φώκιας, στόχος μας είναι να μην υπάρχει κανένα αυτοκίνητο και κυρίως το δείξαμε τον Ιούνιο. Μαζευτήκανε κάποια πράγματα τώρα, όπως είπα, μέσα στο 15, που ή το 1/3. Εγώ τους είπα μέχρι 10 Σεπτέμβρη θα έχουν φύγει, το 1/3 έχει φύγει από χτες κιόλας. Δεν είναι εκεί το θέμα. Έχουμε δώσει διαγωγή. Μας επιτρέπει η νομοθεσία προσωρινή εναπόθεση. Προσωρινή για κάποιες μέρες. Δεν γίνεται να πάμε πάνω. Τώρα φωνάζουν και κάνουν. Εντάξει, είναι λογικό για την Παλαιά Φώκια. Από τη μία να υπάρχει αυτή η αγωνία και η ευαισθησία και το καταλαβαίνω. Απ' την άλλη, όμως, σε πολιτικό επίπεδο, είναι ένα τοπικό συμβούλιο που εκλέχθηκε αντίθετα σε εμάς. Θα μας αντιπολιτεύετε. Δεν έχουμε ιδιαίτερη συνεργασία εκτός από τον πρόεδρο που προσπαθεί να έχουμε μια κάποια καλή συνεργασία σε κάποια θέματα, αλλά κρατάει τις ισορροπίες. Η μεγάλη πλειονότητα εκεί του τοπικού συμβουλίου στέκεται έως εχθρικά, θα έλεγα. Βλέπω βλέμματα εκεί που συνεδριάζουμε και ήταν λες και ο μεγαλύτερος εχθρός του. Εντάξει, έκαναν ένα αγώνα εναντίον μας στις εκλογές. Πέτυχαν να πάρουμε πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Πέτυχαν εμείς να είμαστε αντιπολίτευση. Αυτοί ανέλαβαν τη διοίκηση.
Εμείς όμως δεν διαχωρίζουμε τους Δήμους και τις κοινότητες, παρόλο που κάθονται μακριά μας, εμείς είμαστε εκεί όλες αυτές τις μέρες. Και το Πάσχα και τον Ιούνιο που καθαρίζαμε, και το καλοκαίρι και το 15 Αύγουστο που πιάσει παιδιά. Δεν ήρθε ένας εκεί να δει, ρε παιδιά, τι κάνετε. Μας πήρε ένα τηλέφωνο, ρε παιδιά, τι κάνετε να μας είμαι. Μόνο καταγγελία. Έτσι θα συνεχίσουμε στη Φώκια, το ξέρουμε, θα μας καταγγέλνουν. Εμείς όμως θα έχουμε κλείσει τα αυτιά μας. Εκεί που είναι να συνεργαστούμε, θέλουμε τη συνεργασία, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι, αυτή είναι η βούληση του λαού. Εκεί που θέλουν να είναι απέναντι θα είναι, γιατί έτσι ακούγονται πιο πολύ. Αλλά τι να του κάνουμε. Εμείς θα κάνουμε έργο. Όπως και το κάνουμε, δηλαδή το δείχνουμε. Βλέπετε τα βίντεο που δίνετε, ένα εργοτάξιο ήταν χτες προχτές, έφυγε το 1/3. Προς τι όλοι αυτοί, μόνο για πολιτικές κομμάτες και τίποτα. Να... Κατανοώ, έχει δύο σχέδια. Εχθές ήμουν εκεί, είχαν έρθει Φωκιανοί. Φωκιανοί και μάλιστα ευαισθητοποιημένοι και με φωτογράφηκε. Και σπράταμε, μπράβο παιδιά, προχωρήστε, εντάξει, σηκώνετε κάποια σκόνη κτλ. Να φτάσω και για τη φωτιά τώρα. Η φωτιά έπιασε ξημερώνοντας 15 Αύγουστο, ξημερώνοντας 15 Αύγουστο, μέρα έτσι πραγματικά σπουδαία που βρεθήκαμε εκεί πάνω και εγώ και ο αντιδήμαρχος ο Μπάμπης ο Γαλάνης και κάποιοι από το προσωπικό και η πυροσβεστική, 15 Αυγουστιάτικα, δεν μείναμε τις οικογένειες μας και είμαστε εκεί. Παρουσιάστηκε κανείς άλλος να βοηθήσει. Τη σβήσαμε τη φωτιά. Αυτά ήταν σκουπίδια παλιά απορρίμματα προηγούμενων χρόνων που είχαν μαζευτεί στον χώρο του Λατομίου. Ποτέ στη ζωή μου δεν είχαν ανέβει πάνω εκεί, ούτε καν ήξερα ότι υπήρχε αυτό ο χώρο. Το σβήσαμε όμως. Όταν μια χωματερή πιάνει, συνεχώς καμνίζει, μπορεί να καμνίζει και για πολλούς μήνες. Έχουμε κάνει επιχωμάτωση πάρα πολύ μεγάλη, έχουμε κουβαλήσει πάνω από 100-150 φορτηγά με οδηγίες της πυροσβεστικής. Έχουμε επιχωματώσει τον χώρο. Δεν έχει φόβο να πιάσει πυρκαγιά να μεταδοθεί, αλλά κάπου να μπορεί να βγάζει για χρόνια. Και εδώ το βιώσαμε στα Καλλιούια. Και όσοι είναι παλιοί γνωρίζουν για τη φωτιά, και όπου υπάρχει, όταν υπάρχει φωτιά, μόνο το χώμα της βίνει, αλλά από κάτω εξακολουθεί να λειτουργεί σαν ένας φούρνος και σε πρώτη αυτή σκά και ξαναβγάζει κάπου. Σιγά σιγά θα βρει. Δεν μεταφέραμε ούτε και μάλιστα με εντυπωσίασε που κάποιος τοπικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης βεβαίως του κ. Τσαλκίδη αναφέρθηκε σε αυτά τα σκουπίδια που σημαίνει τάξερ. Προηγούμενη δίκη τάξερ. Δεν ανέβει ποτέ να δω εκεί πάνω ότι υπάρχει. Εμείς η προσπάθεια που κάναμε και επειδή. Μία φωτογραφία είναι χίλιες λέξεις. Θα ήθελα να δείξετε πώς κάναμε το χώρο τον Ιούνιο και έτσι θα είναι διαρκώς. Ό,τι αυτοκίνητα πρακτικά θα μπαίνουν, θα ξεφορτώνουν και θα φεύγουν. Δεν έχουμε στόχο ούτε να δημιουργήσουμε χώρο προσωρινής εναπόθεσης. Το έχει προβλέψει με κία πλέον οι υπουργοί, γιατί ξέρουν ότι είναι αδύνατο να κουβαλήσουν. Ναι, από εκεί και πέρα θα υπάρχουν και φωνές. Και καλό είναι όταν είναι καλοπροαίρετες, ο καθένας θα μας κρίνει και εμείς θα κρινόμαστε από το έργο. Και ποιο είναι, πέρσι γινόντουσαν διαδηλώσεις και στη Φώκια και στο Μισό Δήμο για τα απορρίμματα. Φέτος η κατάσταση πολύ καλύτερα. Αν πείτε, είσαι ευχαριστημένος. Ποτέ δεν τελειώνει αυτή η υπόθεση, γιατί σκουπίδια παράγονται και βγαίνουν κάθε μέρα. Ειδικά τα τελευταία χρόνια με το Airbnb έχει μεγαλώσει θεαματικά ο αριθμός των οικοσκευών. Αν δείτε τις φωτογραφίες, τις περσινές που δείχνω, όταν ο κ. Σοφρόνης, και πλέον εγώ δεν το λέω αντιπολιτευτικά, δεν θέλω να πω και αντιπολιτευτικά, γιατί ο κόσμος έχει κουραστεί στις μικρότητες και όλα αυτά τα πράγματα. Ούτε στον κύριο Τσιγκαρίδα που λέει δεν είχε πρόγραμμα. Αν δεν υπήρχε πρόγραμμα, δεν θα φεύγαν 70-80 απορρίμματα την ημέρα χωρίς πρόγραμμα. Δεν θα βγαίνουν διπλές, τριπλές βάρδιες κτλ. Πάμε τώρα πιο πέρα, τι κάνουμε. Νομίζω ότι σας απάντησα και για το θέμα της φωτιάς και για όλα αυτά τα πράγματα. Τι κάνουμε τώρα, να ρωτήσετε. Να ρωτήσω κάτι, ναι. Είναι και σχετικό και ίσως και γενικότερο. Επειδή έχω παρακολουθήσει και άλλα κοινωνικά συμβούλια και με την ευκαιρία της απόφασης του Κοινωνικού Συμβουλίου της Παλαιάς Φώκιας, η οποία είπε απόφαση, δεν το εξετάζω καλώς ή κακώς, ότι από σήμερα σταματάμε να έχουμε σκουπίδια εδώ, κλαδέματα ή οτιδήποτε, και με δεδομένο και την προηγούμενη απόφαση του Κοινωνικού Συμβουλίου που ήθελε μόνο τα κλαδέματα της περιοχής, αλλά και με αποφάσεις άλλων συμβουλίων κοινοτικών που έχω υπόψη μου, γιατί πάντα δεν ακολουθείτε ή δεν σέβεστε, εκτός εισαγωγικών το σέβεστε, τις αποφάσεις. Σεβόμαστε κατά κόρον και λέμε δεν θα δημιουργηθεί καινούρια χωματερή στο χώρο, δεν θα δημιουργηθεί αυτό που μας παράδωσαν οι προηγούμενοι. Μόνο μεταφόρτωση θα γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται μέχρι
να ξεκινήσουμε πλέον τα νέα προγράμματα στη διαχείριση των απορριμμάτων. Έχουμε υπογράψει με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και επικεφαλής της ομάδας είναι ο κύριος Χασάπης, πλέον την διαχείριση και ειδικά των κλαδεμάτων και των ογκωδών. Περιμένουμε προτάσεις, αυτό που έχουμε συζητήσει και θα μας έρθουν μέσα στο Σεπτέμβρη, πρακτικές, τι κάνουμε στο ένα, τι κάνουμε στο άλλο πρακτικά, με δεδομένο τους τεράστιους όγκους που εξάγονται καθημερινά. Τα απορρίμματα δεν μας περιμένουν και ούτε είναι θέμα αντιπαράθεση μεταξύ μας. Βγαίνουν κάθε μέρα στις γειτονιές και ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να τα παίρνει. Το έχω πει 100 φορές. Αυτοί που δεν θέλουν να το καταλάβουν και άλλες 100 να το καταλάβουν, κάπου θα τα αποθέτει για να τα παίρνει. Δεν γίνεται. Αυτοί που δεν μπορούν να το καταλάβουν και τι έχουν, ωραία, μας κάνουν συνεχώς καταγγελίες στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Έρχεται η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, τα βλέπει, μας βάζει και ένα πρόσωπο και πληρώνουμε λεφτά. Δεν γίνεται κάτι άλλο γιατί το ξέρουν και αυτοί. Όποιοι μας καταγγέλουν ότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος. Αντί να φωνάζουν και να είναι αρνητικοί, ας μας πούν τον άλλο τρόπο. Εγώ πρότεινα. Θέλετε στην Παλαιά Φώκια να σας δώσουμε δύο αυτοκίνητα και το χειριστή τσάπα. Πάρτε το, δεν θα το πάτε. Τώρα αυτό ήταν εκτός. Όχι, είναι πάρα πολύ εντός. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Είναι πάρα πολύ εντός. Δεν είναι καθόλου εκτός. Απλά είναι ένα τοπικό συμβούλιο. Αν εξαιρέσουμε τον πρόεδρο, προσπαθούμε να έχουμε μια καλή συνεργασία. Όλο το άλλο απέναντί μας. Όταν είναι απέναντι, υπάρχει και δεν υπάρχει, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο. Είναι ένα συμβούλιο που βγήκε. Και είναι το μόνο έτσι που έχουμε τέτοιες σχέσεις. Με τα άλλα συμβούλια συνεργαζόμαστε άριστα. Βγήκε με στόχο να μην βγει ο Φιλίππου Δήμαρχος. Σε βγήκε ο Φιλίππου Δήμαρχος, ακατέβουν οι άνθρωποι που βλέπουν τώρα. Τι κάνουμε. Δεν βγαίνουν μαζί μας όταν πάμε και ούτε για μια καφέ στο καφενείο. Αυτές είναι οι σχέσεις μας. Τι να κάνουμε τώρα. Εμείς δεν ξεχωρίζουμε τη φώτια από τον υπόλοιπο Δήμο. Έτσι θα λειτουργούμε. Λέω αυτούς να θελήσουν συνεργασία. Δηλαδή, βλέπω κάτι βλέμματα εκεί που κάθομαι τόσο εχθρικά. Λέω και το σπίτι τους να τους είχα αυτός. Εντάξει, τους ανατρέψαμε τα προγράμματα. Και να πω και κάτι άλλο. Η πλειονότητα του τοπικού συμβουλίου που βγήκε, αυτή τη χωματερή άφησε. Ο κόσμος ενέκρινε τότε. Δεν το έχει υπόψη το κόσμο τι είχε γίνει εκεί πέρα. Και όμως αυτούς ενέκρινε. Λέει δεν έχουμε αρμοδιότητες κτλ. Μα είναι θέμα αρμοδιοτήτων. Όταν έπιασε φωτιά προχθές να πάρει το τηλέφωνο για να πει στείλε τσάπα, στείλε πυροσβεστικό κτλ. Είναι θέμα αρμοδιοτήτων να πάρει ο ίδιος οποιοδήποτε το χειριστή να έχει τα τηλέφωνα των χειριστών και να τους πει παιδιά θέλουμε χώμα εδώ κτλ. Τρελαθούμε. Αν έχουμε διάθεση για δουλειά, διάθεση για την παράθεση είναι. Όταν έχουμε διάθεση για δουλειά, σηκώνουμε τα μανίκια και τις αρμοδιότητες δεν δίνονται στα χαρτιά. Κατακιώνται από αυτούς που έχουν να δουλέψουν. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα κλίμα. Εύχομαι να αλλάξει για το καλό της Παλαιάς Φώκιας, γιατί εμείς θα δουλεύουμε. Αυτή τη στιγμή από όλη την κοινότητα της Φώκιας και σε επίπεδο δημοτικό, δημοτικών συμβούλων και σε τοπικό, ένας εκπρόσωπος πάρει με την παράταξη ο κύριος Κυριακόπουλος, ο οποίος εργάζεται πάρα πολύ, είναι από τους στενότερους συνεργάτες και είμαι τυχερός και ο Δήμος που τον έχει μαζί μας, είναι σε όλα αυτά τα πράγματα κοντά και όλο το άλλο κλίμα είναι απέναντι. Εμείς με αυτές τις συνθήκες όμως προχωράμε. Μην κρυβόμαστε και πίσω από τον κόσμο. Όχι, εντάξει, δεν μας αγάπησαν οι άνθρωποι εκεί πέρα. Όχι, οι άνθρωποι μας αγαπάνε που πάμε, μας υποδέχονται και για όνομα του Θεού. Το συμβούλιο, εάν δεν αλλάξει και λίγο τακτική, έτσι θα πάμε τρία χρόνια. Δεν πρέπει να επηρεάζεται. Όχι, δεν επηρεάζει, αλλά δεν μπορούμε και να τα λέμε. Αν επηρεάζει, όχι, το αντίθετο, όχι μόνο δεν επηρεάζει. Έχουμε προγραμματίσει το παλιό δημοτικό άμεσα να το ξεκινήσουμε. Έχουμε προγραμματίσει το αντιπλημμυρικό. Έχουμε προγραμματίσει το μεγάλο κτίριο, το έχουμε εντάξει, που είναι στα Μπετά στην πλατεία. Από ό,τι θυμάμαι, πόσα έργα έχουμε εντάξει από την Παλαιά Φώκια. Κάνουμε μία μελέτη με επιχορήγηση τώρα του κυρίου Μαρτίνου και μάλιστα είπαμε να ενταχθεί και όλο ο δρόμο τη Αναβίσου. Πάλι για την Παλαιά Φώκια. Το αντίθετο μάλιστα. Αυτό το τοπικό συμβούλιο δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί μας, θα κάνουμε τον παρακαλάμε. Όχι, εμείς θα τον παρακαλάμε, θα συνεχίζουμε, αλλά γνωρίζουμε ότι θα είναι απέναντί μας. Τι κάνουμε. Το θέμα της φωτιάς. Η φωτιά, ουσιαστικά για μένα υπάρχουν δύο επίπεδα. Δηλαδή, το ένα, η παλιά ιστορία σαν τα Μάρια, και η φωτιά σε φωτιά. Και η δεύτερη ενότητα είναι ο χώρος εναπόθεσης, επεξεργασίας, κλαδοδημαρχισμού κτλ. Αυτός ο χώρος τελικά από τι έπιασε, γιατί μιλώντας με ειδικούς, και με ειδικούς πραγματικά ειδικούς, όχι στη γειτονιά, γιατί είπατε, κάποιοι είπαν αυτανάφλεξη, εσείς υπενυχθήκατε Πρισμό, και για τις 15 Αυγούστου και ίσως και προχθές, όμως ο χρόνος επόασης, ο χρόνος ορίμανσης της αυτανάφλεξης μπορεί να είναι από 6 μήνες ως ένα χρόνο. Και η αυτανάφλεξη δεν γίνεται σε κλαδιά, σκέτα, πρέπει να υπάρχουν και σκουπίδια μέσα, να υπάρχουν και πλαστικά, να υπάρχουν και αυτά. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας λοιπόν, πώς έγινε όλη αυτή η ιστορία? Αυτό που έχω να πω και το λέω και τώρα, μέρα 15 Αύγουστου, 5 ή 6 ώρα το πρωί, που δεν υπάρχει ψυχή έξω και τα λοιπά, να πιάσει μια φωτιά, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι τυχαία ή όχι. Δεν έχω όμως άλλα στοιχεία. Τη γνώμη όμως την έχω αυτή. Δεν πιάνει έτσι μια φωτιά.
από την ώρα που δεν έχω στοιχεία, τελεία μέχρι εκεί. Από εκεί πέρα, όταν πιάσει σε μια, εκεί που υπάρχει αναπόθεση και όγκο σκουπιδιών, φωτιά, δεν σβήνει σε μια μέρα. Αυτό που κάνει, περιορίζει όσο είναι δυνατόν να μην φύγει έξω, μην φύγει και πιάσει δηλαδή η υπόλοιπη περιοχή, και εκεί μπορεί να καμνίζει και για μήνες. Συνεχώς θα φέρνουμε χώμα, έχουμε ρίξει πάνω το είπα και πιο μπροστά, μην το επαναλαμβάνω, και είναι μια ελεγχόμενη κατάσταση. Και τώρα που μιλάμε, μπορεί να ξανακαμνίσει, πάλι θα ρίξουμε. Αυτή που έπιασε πέρσι εδώ στα Καλύβια το Σεπτέμβριο. Μέχρι και το Γενάρη κουβαλούσαμε συνέχεια χώμα. Ενώ το πιάνο πάλι έβγαζε, γιατί λειτουργεί από κάτω και σε κάποιο σημείο πετάει σαν έναν ηφαίστειο και βγάζει και πάει. Καπνό θα βγάζει τώρα μέχρι να σβήσει. Αυτό που έχω να πω και να διαβεβαιώσω, δεν είχαμε ρίξει εμείς σκουπίδια, από όπως και την αγνοούσα κιόλας, να πω εκεί απάνω. Και ούτε πάνε και σκουπίδια εκεί. Αυτό που έχουμε να πούμε τώρα είναι ότι κάνουμε προσπάθεια και θα συνεχίζουμε να τα μεταφέρουμε. Θα τα μεταφέρουμε, ο χώρος θα είναι καθαρός, όπως και τον παραδώσαμε τον Ιούνιο. Έτσι και τώρα που μιλάμε, αν πάνε να κάναμε ένα πλάνο εκεί, αν κάναμε τη συνέντευξη, είδατε ότι ήταν ένα εργοτάξιο χτες. Ήδη το 1/3 των σκουπιδιών είχε φύγει. Των σκουπιδιών, των κλαδιών κτλ. Θέλουμε ένα μεγάλο κλάδο τεμαχιστή και περιμένουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις προτάσεις από το Πανεπιστήμιο Αθηνών που θα γίνουν και με μια πρώτη ενημέρωση στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό που έχουμε ζητήσει είναι στις τεράστιες ποσότητες πρακτικά μέτρα και εκεί κατευθύνεται το Πανεπιστήμιο. Το αν έχουμε θεωρητικά, έτσι γίνεται ανακύκλωση, έτσι είναι, όλα αυτά θα τα χρησιμοποιήσουμε, αλλά με ένα δεδομένο ότι πρέπει να γίνονται, ενώ συγχρόνως θα πρέπει να απομακρύνουν τα σκουπίδια και οι τεράστιες ποσότητες που βγάζει η περιοχή μας. Αν με ρωτάτε αν είμαι ευχαριστημένος, πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, όμως εκτιμώ ότι μπορέσαμε να ανταποκριθούμε, έστω και αν για κάποιες μέρες 15 Αυγουστιάτικα και λόγω αργιών, μείνανε κάποια αυτοκίνητα στο χώρο, εδώ φωτογραφηθήκαν, ναι, νομίζω και εσείς έχετε πάει και όλοι τα όλα, και ήδη απομακρύνονται. Εγώ τους είπα μέχρι αρχές Σεπτέμβρη, μπορεί μέχρι και τέλος Αυγούστου να έχουν φύγει και θα κάνουμε τη μεταφόρτωση, συνεχίζουμε. Χωματερή δεν θα ξαναγίνει. Χώρο προσωρινής αναπόθεσης μας καλύπτει η νομοθεσία να έχουμε, γιατί σε όλη την Ελλάδα γίνεται. Αυτοί που δεν θέλουν να το καταλάβουν δεν το καταλαβαίνουν, γιατί πρέπει να λένε αντίον μας. Τι θα κάνουμε τώρα. Δεν υπάρχει. Να ρωτήσω αυτούς τους συναδέλφους εκεί πέρα, είτε στη Φώκη είτε οπουδήποτε, ή και τη αντιπολίτευση. Ας μας πούνε, μαζεύουμε 70 με 80 αυτοκίνητα. Μπάζα και κλαδιά. Δεν μιλάω για τα οικιακά, έτσι. Δεν μιλάω τα απορριμματοφόρα, τα σκουπιδιάρικα, το παπλό. Μιλάω τα φορτηγά. Τα οποία όλα φεύγουνε. Πέστε μου με ποιο. Φεύγουνε. Ουσία, άντε να μείνουν μία, δύο, τρεις, πέντε μέρες, φεύγουνε. Ας μας πούνε, αυτό είναι το πρόγραμμά μας και το υλοποιούμε. Ποιο άλλο πρόγραμμα υπάρχει. Να πάρουμε ιδιώτες μας, το καταψήφισαν, εμείς όλα τα πήραμε. Και αξιοποιούμε και ιδιώτες. Τον όποιο μηχάνημα εξοπλισμό έχουμε, τον αξιοποιούμε εμείς που δεν τον είχε αξιοποιήσει ο κύριος Σοφρόνης και αυτά που είχε πάρει ακόμα τα είχε μόνο για φωτογραφίες. Γι' αυτό και βρήκαμε αυτούς τους όγκους. Τα αξιοποιούμε μέχρι κάτω, άλλα αποδίδουν, άλλα δεν αποδίδουμε και κοιτάμε να το οργανώσουμε τώρα με την κατεύθυνση του Πανεπιστημίου που νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ουσιαστικό. Και αυτή είναι η ταυτότητά μας, ότι ανταποκρινόμαστε στο να είναι η περιοχή καθαρή. Το τέλειο δεν θα υπάρχει ποτέ, αλίμονο, είναι ένα εκρηκτικό θέμα το θέμα των απορριμμάτων. Πάντα θα υπάρχει συζήτηση και αλίμονο και θα υπάρχει όσο παράγονται σκουπίδια, όσο παράγονται απορρίμματα, θα είναι ένα θέμα συζήτησης. Κρινόμαστε όμως όλοι, όπως είχαμε κριθεί και εμείς από τις προηγούμενες διοικήσεις, έτσι κρίθηκε. Ένας από τους λόγους που κρίθηκε, φαντάζομαι, και η προηγούμενη διοίκηση ήταν η κακή διαχείριση των απορριμμάτων. Δηλαδή, αν εγώ ήμουν ο Γιώργος Σοφρόνης, θα έλεγα ναι, ρε παιδιά, γίνανε εκλογές, μου φύγανε δημοτικοί σύμβουλοι, διοίκηση κτλ. Υπήρχε μία. Λογικό είναι όταν γίνεται αλλαγή να υπάρχει ένας μια αποδιοργάνωση κτλ. Με μία σεμνότητα, αν μίλαγε έτσι, θα κέρδιζε πολύ πιο πολλά από το να μας κατηγορεί για χιλιάδες πράγματα. Δεν βρήκαμε ούτε κανένα σχέδιο. Τα μηχανήματα τα βρήκαμε εδώ απ' έξω, ούτε κάποιο πρόγραμμα. Και να μπαίνει και σε μια χειδαιότητα ο κουρασμένος δήμαρχος και ναι, είμαι κουρασμένος για το όλο καλοκαίρι. Πήγα πουθενά, δεν πήγα ούτε στο Λούντα Μπιτς, ούτε στο Κώστα Ναβαρίνο να ξεκουραστώ για να με ξεκουραστώ. Είμαι εδώ. Και κουραζόμαστε για αυτά τα πράγματα. Βεβαίως. Να σας πω, κύριε Δήμαρχε, αν μου επιτρέπετε και τη δική μου αίσθηση, είναι προσωπική άποψη παρότι χρησιμοποιώ το δημόσιο βήμα. Αυτό όμως ακριβώς όπως θα σας το πω, το είχα πει και στον προηγούμενο Δήμαρχο, τον κύριο Σοφρόνη, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση απορριμμάτων. Θεωρώ ότι τόσα χρόνια γίνεται μια προσπάθεια διαχείρισης αποκομιδής και όχι διαχείρισης απορριμμάτων. Σωστό. Και δεν βλέπω και δεν είδα ούτε και στην προηγούμενη διοίκηση, ούτε και στη δική σας, ένα όνειρο, μια στόχευση να είναι έντονο το συνέστημα ότι ο Δήμος έχει ένα όραμα για την πραγματική ανακύκλωση, για την πραγματική διαχείριση, να γίνονται ημερίδες, να γίνονται μέσα από τα σχολεία βραβεύσεις ή επιβραβεύσεις των προσπαθειών, δηλαδή να είναι διάχυτο στην ατμόσφαιρα ότι αυτός ο Δήμος προσπαθεί για το πράσινο.
Χαίρομαι ιδιαίτερα για την ερώτηση και αυτή είναι μια ερώτηση επικοδομητική που μπορεί να πάει το διάλογο και όχι διάφορες κορώνες που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα. Σωστά. Σε όλο τον κόσμο έχει προχωρήσει η διαχείριση των απορριμμάτων με διαφόρους τρόπους, είτε με ανακύκλωση, είτε δεκάδες που τα έχουμε δει και τα γνωρίζουμε. Και οι μελέτες έχουμε κάνει. Οι καλύτεροι και ανακυκλώνονται σε όλες τις κοινωνίες, και εδώ είναι οι μαθητές οι ίδιοι, που μέσα στα σχολεία γίνονται και από τους εκπαιδευτικούς, αλλά και από ειδικούς σεμινάρια, και γνωρίζουν τι σημαίνει ανακύκλωση. Τι γίνεται εδώ, και αν θα δείτε τα προγράμματα όλων των σχεδιασμών και των τριών σχεδιασμών, θα δείτε μέσα προγράμματα ανακύκλωση, τα προγράμματά μας, όλα αυτά τα πράγματα, όλοι τα έχουμε. Λίγος πολύ και πολύ όμορφα διατυπωμένα κτλ., προεκλογικά κτλ. Γιατί δεν γίνεται τώρα. Είναι αυτό που λέτε. Έχουμε μπει στη διαδικασία της αποκομιδής. Μας καλύπτουν και μας υπερκαλύπτουν καθημερινά οι τεράστιες ποσότητες που εξάγονται και θέλει πάρα πολύ προσπάθεια για να αλλάξεις αυτό το πράγμα και κυρίως και το πιο βασικό, πάρα πολλά χρήματα. Η αποκομιδή σήμερα έτσι όπως γίνεται είναι ο φτηνότερος τρόπος. Ό,τι άλλο τρόπο και να κάνεις ανακύκλωση, να μιλάω με απλά πράγματα να το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Σκεφτείτε τώρα να είχαμε τους 4 κάδους, τους διαφορετικούς, το καφέ, το μπλε και όλα αυτά τα πράγματα. Να είχαμε φτάσει στο επίπεδο να τα μοιράζουμε. Τι σημαίνει, 4 διαφορετικά αυτοκίνητα, επί 4 το προσωπικό, επί 4 όλες οι δαπάνες, όλα αυτά. Και σας λέω μόνο για την ανακύκλωση. Αν σήμερα ξοδεύουμε 10 ευρώ, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι πόσα εκατομμύρια είναι ο προϋπολογισμός, θέλεις επί 3 να κάνεις αυτά τα πράγματα. Τι γίνεται σε αυτήν εδώ τη χώρα. Για τους εξοπλισμούς πολλές φορές χρηματοδοτούνται προγράμματα. Δηλαδή μπορεί να βρεις απορρίμματα, μπορεί να βρεις κάδους. Για τη λειτουργία όμως του όποιου προγράμματος πρέπει να τα διαθέσει ο Δήμος. Πού θα τα βρει, να βάλει δημοτικά τέλη. Να διπλασιάζει. Για να κάνεις τώρα ένα τέτοιο πρόγραμμα πρέπει να πεις διπλασιάζω τα δημοτικά τέλη για να ανταποκριθεί ο κόσμος. Γι' αυτό μένουμε πίσω και γι' αυτό πάμε βήμα-βήμα. Πρώτη προτεραιότητα που λέμε. Εάν καταφέρουμε αυτή τη στιγμή να μειώσουμε τα μπάζα και τα κλαδιά έχουμε πέσει στο 50% των απορριμμάτων. Ένας τεράστιος, είναι ένα πρώτο βήμα. Ένας τεράστιος κλαδοτεμαχιστής χρειάζεται μεγάλος που να μας μειώνει στο 1/4 της ποσότητας. Αμέσως με ένα μικρό κόστος, γιατί σήμερα στοιχίζουν και πάρα πολλά αυτά που φέρνουμε ιδιωτικά κτλ. Και αυτό προσπαθούμε. Αλλά το λέω απλά να το καταλάβει ο κόσμος. Δεν είναι τυχαίο. Εντάξει, ο Δήμος Αρωνικού και ο Δήμαρχος είναι ο άξιος κτλ. Μα ούτε στους γειτονικούς Δήμους. Μόνο σε Δήμους προσέχτε, γιατί πολλές φορές βλέπουμε παραδείγματα κάποιων Δήμων που μπράβο τους οι συνάδελφοι που έχουν προχωρήσει τέτοια προγράμματα. Αλλά ποιοι Δήμοι είναι αυτοί. Δήμοι που έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη οικονομική ευμάρεια και δυνατότητα. Α, Γλυφάδα που είναι πιο πλούσιος Δήμος. Μπορεί να είναι το Φάγερο, μπορεί να. Δεν είναι οι Δήμοι που έχουν εκτεταμένες περιοχές, τεράστιες ποσότητες ογκωδών όπως είμαστε εδώ στην Ανατολική Αττική, όπως είμαστε. Να μην ονοματίσω, αλλά αυτή είναι η εικόνα από το Μαραθώνα. Μέχρι και τη Βάρκιζα, δεν μπορούμε ακόμα να πούμε. Είναι τεράστια η οικονομική επιβάρυνση, οι λειτουργικές δαπάνες της υλοποίησης του όποιου προγράμματος, που αυτό το αποκαθιστά τα οράματα, μάλλον που αυτό μας αναγκάζει τα οράματά μας να μένουν προσγειωμένα. Δεν τα ζούμε εμείς, δηλαδή τα βλέπουν 9-10 εκατομμύρια πολίτες σε αυτή τη χώρα και δεν τα βλέπουν 300 δήμαρχοι. Εντάξει, δημάρχη, αλλάζουμε σε 4 χρόνια. Γιατί και επόμενη, γιατί και επόμενη. Γιατί όλα συνεπάγονται ένα πολύ μεγαλύτερο κόστος. Και κυρίως να μαζέψω τα πλαστικά, να μαζέψω το ξύλο, να μαζέψω το χαρτί. Υποτίθεται να τα πουλήσεις και να έχεις ένα έσοδο από εκεί, να μπορείς να τα αποκτήσεις. Έλα μου, δεν υπάρχει αγορά. Είναι και τέτοιοι παράμετροι. Εύκολα μπορούμε να λέμε ότι εγώ θα κάνω, θα κάνω, θα κάνω. Ναι, αλλά αυτό το θα κάνω θέλει και τη χρηματοδότηση. Εν πάση περιπτώσει, η συνεννόηση που κάνουμε αυτή τη στιγμή με το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, όσο μπορεί πρακτικά με δεδομένα και τα οικονομικά μεγέθη του Δήμου και σε καμία περίπτωση να μην επιβαρύνουμε τους δημότες, τι μέτρα και, αυτό, και τι κατευθύνσεις μπορούμε να έχουμε σε επιστημονικό επίπεδο που να είναι υλοποιήσιμο για να μπορέσουμε με την κατεύθυνση αυτών των ανθρώπων να την υλοποιήσουμε. Αλλά το ένα που το αποδεικνύει η εμπειρία είναι, όταν σας λέω 60 με 80 αυτοκίνητα την ημέρα, κλαδιά, ογκώδη κτλ. Αυτά εάν διαχειριστούμε, έχουμε ρίξει το μισό. Καταλαβαίνετε αμέσως τις ποσότητες των απορριμμάτων. Τέτοια δεν έχω ακούσει ποτέ σε κανένα. Μόνο κορώνες. Εντάξει. Κακοί είναι όλοι οι δήμαρχοι, θα φύγουν, θα μπουν οι καλοί. Αλλά πρακτικά δεν μας είπε κανείς, ρε παιδιά, τα 80 αυτοκίνητα με τόσο κόστος, γιατί δεν γίνεται τζάμπα, θα τα μεταφέρω έτσι εγώ ή θα τα δείτε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Όχι, και προσπαθώ να το πω έτσι απλά, να είναι και κατανοητό
Γιατί βλέπετε τι φωνές ακούγονται. Είναι οι πάντες ειδικοί και ειδικά μέσα από το Facebook και κάποιοι νέοι και φερέλπιδες που θέλουν να ανακατευθούν, τα λύσανε όλα και χωρίς να γνωρίζουν να του σκουπίδι γράφετε με γιώτα ή με ήττα. Αυτό που λέτε, ανεξάρτητα το τρίο κόσμο στα Facebook ή στα φόρα ή οπουδήποτε, αυτή η προσπάθεια που κάνετε με το Πανεπιστήμιο, νομίζω είναι η δεύτερη, η πρώτη όμως επιστημονική μεγάλη προσπάθεια σε επίπεδο Δήμου. Η πρώτη βεβαίως είχε γίνει με τον κύριο Σοφρόνη, με την τοπικό σχέδιο διαχείρισης που έγινε το 10, αν θυμάμαι καλά. Και το 14, το 15 και ύστερα, να σας πω, ζητήσαμε από την περιφέρεια τότε. Από και όλους... το 20 έγινε χρονοδότηση. Ναι, ζητήσαμε τότε από την προηγούμενη διοίκηση, μαζί με το πρόγραμμα που κάναμε για τις αποκαταστάσεις των χωματέρων που υπήρχε εδώ στα Καλύβια, στη Φώκια, στην Κερατέα, στα Μέγαρα, ήταν στις παραβολές που είχαμε κάνει ένα πρόγραμμα αποκατάστασης των χωματέρων. Ως περιφέρεια, μιλάτε. Ως περιφέρεια, ζητήσαμε προκειμένου να φτιάξουμε το περιφερειακό σχέδιο. Περιφερειακό σχέδιο έχει να γίνει 11 χρόνια στην Αττική. Δηλαδή, πρέπει κάθε 5 χρόνια να αναθεωρείται το περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης. Που τι πράγμα είναι αυτό. Λέει ο Περιφερειάρχης και η Περιφερειακή Αρχή πώς θέλω να γίνεται η διαχείριση στην περιφέρειά μου. Αυτό είχε 10 χρόνια να γίνει. Προϋπόθεση λοιπόν ήταν να μας δώσουν τοπικά σχέδια οι Δήμοι από τους 66, καλά λέω Δήμους, οι 64 μας έδωσαν τοπικά σχέδια. Δύο Δήμοι δεν είχαν δώσει, αν θυμάμαι. Να μην τους πω, ξέρω ποιοι είναι, αλλά δεν έχει σημασία να τους πω. Δεν μας δώσανε σχέδια τοπική διαχείριση. Τα σχέδια αυτά τα τοπικά εντάχθηκαν στο περιφερειακό και έτσι καταρτίστηκε για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια περιφερειακό σχέδιο. Αυτό βεβαίως το έχει αναθεωρήσει κάπως η νέα διοίκηση με τον κύριο Πατούλη. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο όμως, γιατί οι γενικές αρχές είναι ίδιες. Μιλάμε για ανακύκλωση, για ανάκτηση, για επαναχρησιμοποίηση, για όλα αυτά τα πράγματα, για διαχωρισμό. Οι βασικές αρχές δεν έχουν αλλάξει. Στον οικονομικό τομέα πιο πολύ έχουν αλλάξει, κατά πόσο ποσοστό θα είναι οι ιδιώτες, κατά πόσο θα τα κάνει ο Δήμος κτλ. Και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό λοιπόν που θέλουμε εμείς σήμερα, όχι εμείς και οποιοδήποτε Δήμο για να προχωρήσει, είναι για να εφαρμόσεις ένα πρόγραμμα να βρεις τους πόρους. Και είπα, πόρους για να πάρεις δύο απορριμματοφόρα, για να πάρεις δύο αυτοκίνητα, μπορείς να, και οποιοδήποτε ή κάδους, μπορεί να σου δώσει το κράτος, εάν έχει είτε από ΕΣΠΑ είτε από το Πράσινο Ταμείο είτε οπουδήποτε. Η λειτουργικότητα, οι λειτουργικές δαπάνες που είναι κάθε μέρα, είναι αυτές οι οποίες μας φέρνουν πίσω. Τις λειτουργικές δαπάνες μπορείς να τις εξασφαλίσεις. Ή έχοντας έσοδα από τα ανακυκλούμενα, τα οποία δυστυχώς δεν υπάρχει σήμερα αγορά και αυτά ακόμα μαζεύουμε στους μπλε κάδους, πετιώνται τα πιο πολλά, ή να βάλεις φόρους στους δημότες, να αυξήσεις τα δημοτικά τέλη. Δεν μπορείς να τα αποκλείσεις. Αυτό δεν το κάνει κανείς Δήμος, κανείς δεν θέλει να χρεώσει παραπάνω με όλα αυτά που περνάμε και με την οικονομική κρίση στους δημότες, γι' αυτό και μένουν πίσω τα προγράμματα. Εκτός από κάποιους ελάχιστους Δήμους στην Αττική που είναι οι Δήμοι που έχουν πολύ μεγάλη οικονομική επιφάνεια και τους γνωρίζουμε. Πριν πω για τη μελέτη αυτή του κ. Χασαπή, να πω. Επειδή μίλησα και με τον κύριο Μπούτση και χθες και προχθές και επειδή πραγματικά νομίζω ότι από ό,τι κατάλαβα ότι αισθάνθηκε λίγο χωλωμένος από τη δήλωση του κύριου Κυριακόπουλου, ο οποίος είπε ότι παρά τις μεγάλες κτλ. Προσπάθειες των υπηρεσιών, ουδής είναι ευτυχής με τη μεγάλη εικόνα, παρά τη μεγάλη προσπάθεια που έχει γίνει από τον αντιδήμαρχο και το προσωπικό. Δεν νομίζω κάτι τέτοιο είπα και εγώ, ποτέ δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Νομίζω κάτι τέτοιο. Είπα και εγώ, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Μην προσπαθείτε, κύριε Ξυγκάκη, ονομάζοντας υποτάδε δημοτικό σύμβουλος ή ο άλλος εδώ και εκείνο. Είμαστε μια ομάδα δυνατή, για το ακούστηκε από την αντιπολίτευση. Σαφώς και έχουμε τις αντιθέσεις. Αν δεν είχαμε αντιθέσεις, δεν θα προχωράγαμε. Είμαστε όμως μια ομάδα δεμένη. Μια ομάδα που δουλεύουν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι αντιδήμαρχοι και όπου είναι χρεωμένοι και μακάρι και σε άλλους δήμους και στην προηγούμενη δημοτική αρχή και στις επόμενες δημοτικές αρχές οι ομάδες να δουλεύουν όπως δουλεύει η δική μας ομάδα. Όλοι οι δημοτικοί είτε στα σχολεία είναι είτε στην καθαριότητα. Τώρα, το ποιο μπορεί να είναι άποψη, βεβαίως. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Όλοι παλεύουν για κάτι καλύτερο και ο κύριος Μπούτση στον τομέα του έχει κάνει μια τεράστια ευθύνη. Βεβαίως υπάρχουν και κενά που θα καλυφθούν και θα καλύπτονται και θα δημιουργούνται κτλ. Και σε όλους τους τομείς. Αισθάνθηκα ότι είναι χωρόμενος. Η δηλώση είναι πράγματι. Ναι, αισθάνθηκα, αλλά μια ιδιωτική συζήτηση που μπορεί να κάνετε από το Συμβούλιο όταν τη δημοσιοποιείτε έχει πολιτικό στόχο πλέον. Δεν με άφησαν να τελειώσω. Μια ιδιωτική, κύριε Ξυγκάκη, μια ιδιωτική συζήτηση. Ναι. Δηλαδή και εγώ μαζί λέγαμε κάτι και σα σχολίαζα. Αν τα βγάλετε έξω αυτά που λέγαμε κατηδίαν, είναι πολιτικό θέμα, πρέπει να σα απαντήσω. Κάνω μια ιδιωτική συζήτηση, εκτιμήσατε ότι έπρεπε να τη βγάλετε και πρέπει να απαντήσω. Αν τα είχατε κρατήσει αυτά που σα είπε ο κύριο Μπούτση για εσά, και εγώ λέω και για ένα συνεργάτη μου μπορώ να πω κάτι. Α, τον τάδε κάνει αυτό. Είναι άλλο πράγμα στο πω κατηδίαν, από την ώρα που βγαίνει όμω. Δεν καταλαβαίνω γιατί θυμώνετε. Όχι, δεν θυμώνω.
ήθελα να συμπληρώσω. Δίνω έμφαση και πάθος στο πώς δουλεύει αυτή η ομάδα. Ήθελα να συμπληρώσω στο έργο σας ότι υπάρχουν, ότι υπάρχουν βελτιώσεις από την προηγούμενη διοίκηση. Να κάνω και άλλη μια έτσι αυτή. Υπήρξε μία αντίθεση και μπορεί να υπάρξει στα θέματα του κορονοϊού και τα λοιπά με τον Νίκο τον Παυλόπουλο. Είχε διαφορετικές απόψεις από ό,τι μπορεί να μην έχουμε αντιληφθεί. Έχουμε αντιληφθεί τι γίνεται, αλλά στον τρόπο αντιμετώπισης. Και φίλοι είμαστε και συνεργάτες είμαστε και θα συνεχίσουμε. Και αλλήμον αν δεν έχουμε και αντιθέσεις, τότε τι κάνουμε. Για όνομα του Θεού. Από τους καλύτερους συνεργάτες είναι ο Νίκος και μπορεί δημόσια να βγει. Δεν καταλαβαίνω, δεν έχουμε αντιπαράθεση. Το λέω εγώ, επειδή γράφει και κατά κόρον, μάζεψε τον Παυλόπουλο. Όχι, θα τον μαζέψει. Όλοι οι δημοτικοί μου σύμβουλοι είναι ελεύθεροι να εκφράζουν τις απόψεις και χαίρομαι πολύ μέσα από αυτή τη διαδικασία να προβληθούν κάτι που θα συνεχίζουν, θα πάνε στο μέλλον. Δεν κόβεις τα πόδια σε κανέναν. Υπόθηκε και κάτι προχτές, έχει πολλούς ενεργεία δημάρχους από τον κύριο Σοφρόνη. Όχι, όχι, από τον κύριο Σοφρόνη, που έχει άγχος. Υγεία είναι αυτό, να υπάρχουν όσο πιο πολύ υγεία. Εγώ θέλω να πω ότι ο κύριος Μπούτσης μου υπερθύμησε, με παρεκάλεσε να υπερθυμίσω. Ότι οι διαδρομές των απορριμματοφόρων στα Κυριακά από 7 έγιναν 9. Ναι, ότι το έχω και εγώ γραμμένο. Ναι. Τα δρομολόγια ανακύκλωσης από 2 έγιναν 3. Τα ραντεβού για τα οπότε αντικείμενα που θα ήθελα να σας παρακαλέσω, κύριε Δήμαρχε, έχουν γίνει πάνω από 500, έχουν εκτελεστεί πάνω από 500 και θα πρέπει αυτό το θέμα, το σύστημα του ραντεβού, να το επεκτείνετε και να το διευρύνετε, να το ξέρει όσο κόσμος. Είναι μηχανολογικό το πνεύμα. Ότι παίρνει τηλέφωνο το ραντεβού. Δεν θάβεται τίποτα πλέον σε χωματερή. Όχι, αυτό το είπα από την αρχή και ούτε και δημιουργείται καινούργια χωματερή. Προσωρινή μεταφόρτωση γίνεται που και η ίδια η πολιτεία το αντιλαμβάνεται αυτό. Το αντιλαμβάνονται όλοι εκτός από αυτούς που δεν θέλουν να αντιληφθούν. Είναι πεπαλαιωμένο ο στόλος. Έχουμε, βέβαια. Είναι του 2004 που είχαμε αγοράσει εμείς. Όλα αυτά θέλουν μια ανανέωση. Όλα υπάρχουν. Θυμίζω, επειδή μίλησαν τον κύριο Μπούτση, ο οποίος θα βγει, όπως μου είπε. Εμείς τα γνωρίζουμε, κύριε Ξυγκάκη, και με αυτά παλεύουμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς το γνωρίζουμε και με αυτά παλεύουμε και προσπαθούμε και να ανανεώσουμε. Σας είπα και κύριο στόχος είναι να πάρουμε κάποιο μεγάλο κλάδο τεμαχιστή. Καλό είναι όμως, επειδή αυτή είναι η υποδομή. Και οι αντιπαλοί μας όταν μιλάνε να τα λαβαίνουν υπόψη τους αυτά. Δεν άκουσα μια πρόταση. Κάνουμε πρόταση να αγοράσουμε άλλα 3 απορριμματοφόρα, να αγοράσουμε άλλα 5 φορτηγά. Αλλά μόνο το τι μένει πίσω. Δεν είναι έτσι. Δεν άκουσα και μια ανάλυση. Δηλαδή δεν μένουν εδώ οι συνάδελφοι να δουν τι έγινε το καλοκαίρι, τι έγινε Απρίλιο, Μάη και Μάρτι λόγω κορονοϊού. Ότι είχαν πιο πολύ κόσμο και είχαν πολύ μεγάλη παραγωγή που με όλα τα αυτά ανταποκριθήκαμε. Αυτά προσπαθούμε και γι' αυτό εγώ νομίζω το κόσμο το αντιλαμβάνεται. Σαφώς και υπάρχουν και παράπονα για όνομα του Θεού και εγώ ίδιος παραπονιέμαι. Παίρνετε από το σπίτι μου, έχω 5 κάτους και μυρίζουν. Από ότι δεν, θα μυρίζουν για όνομα του Θεού. Να κλείνουμε σιγά σιγά. Ναι, να κλείνουμε. Να συνεχίσω από εκεί που έκανα παρένθεση και θυμόσατε. Όχι, δεν θυμόσατε. Όχι, ξέρετε κάτι. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Εντάξει, το να είσαι σε μια ομάδα επικεφαλής. Ναι, έχεις το άγχος να λειτουργήσεις στην ομάδα. Δηλαδή, σαν ομάδα λειτουργούμε. Έχω κάνει πολλά χρόνια δήμαρχος. Φεύγανε δημοτικοί σύμβουλοι, αποχωρούσαν. Η προηγούμενη διοίκηση έφτασε ο κ. Σοφρόνης. Κρίμα γι' αυτόν δηλαδή, αν δεν μπορούσε να διοικήσει. Να του έχει μείνει μισή ομάδα. Λοιπόν, ο τίτλος του έργου. Είναι πολύ σπουδαίο να προβάλλεις τον κόσμο σου, να δουλεύει ο κόσμος. Και τουλάχιστον αυτή η ομάδα δουλεύει. Ωραία. Δουλεύει. Ο τίτλος του έργου, από ό,τι ξέρω, επειδή έχω μια περιγραφή του κύριου της συνεργασίας σας. Είναι σχεδιασμός διαχείρισης εταιριών από ναι, εφαρμογή δράσεων στο για την πρώτο άφηση, δημοτικό συμβούλιο θα γίνει μια πρώτη ενημέρωση. Θα ξανασυστήσω ομάδα όχι μόνο από τη συμπολίτευση, αλλά θα προτείνω και οι επικεφαλείς αν θέλουν τον παρατάξιο να μπουν στην ομάδα διαχείρισης και προγραμματισμούς. Αν δεν θέλουν, ας μην πούνε, αλλά θα προτείνω. Έχουμε ζητήσει από τους προέδρους να μας δώσουν τα σημεία που μπορεί να γίνεται η τοπική διαχείριση, τα πράσινα σημεία, άλλο πράσινο σημείο και άλλο τοπική διαχείριση. Πώς κάποια έχουν έρθει. Όλα αυτά τώρα θα τα βάλουμε στο μολύβι και το χαρτί. Το Κοινωνικό Συμβούλιο θα αποδείξει πράσινο σημείο. Υποτίθεται, υποτίθεται ότι ο τοπικός σύμβουλος, τώρα αυτό ισχύει και εμάς. Εγώ μένω σε Καλλιουλιά, όχι με την έννοια του τοπικού, αλλά ξέρω 2-3 σημεία περισσότερο. Το ίδιο ξέρει και ο Φωκιανός, το ίδιο και ο Κουβαριώτης και ο ίδιο που δεν θα ενοχλούσε κτλ. Παρά να πάμε κάποιοι άνθρωποι που δεν γνωρίζουμε. Και αυτή είναι μια συνεργασία. Καθόμαστε και συζητάμε. Τι πάνε να κάνουμε, άμα δεν συζητήσουμε με τον άνθρωπο, θα πάμε έτσι να το φυτέψουμε κάπου κάτι. Πάντως θεωρώ ότι τα πράσινα σημεία δεν είναι και η πρώτη επιλογή. Όχι, όχι. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος μας έχει δύο χώρους επιβαρημένους που είναι
η χωματερή των καλυβίων που δέχεται τετραπλάσιες ποσότητες, απλά επειδή είναι λίγο πιο πίσω δεν φαίνεται σε σχέση με τη φώκια και ο χώρος της φώκια, πετύχαμε τους δύο χώρους αυτούς να τους έχουμε απλά για χώρο προσωρινής, πώς το λένε, εναπόθεσης και μεταφόρτωσης. Είναι ασύλληπτες οι ποσότητες που φεύγουν. Το βλέπετε. Το βλέπετε και με τα βίντεο που σας δείξαν πώς φεύγανε τα φορτηγά εχθές. Είναι ασύλληπτες οι ποσότητες που φεύγουν για τα δεδομένα του Δήμου και διαχρονικά. Και με την συνεργασία, φαντάζομαι, αυτή και του Πανεπιστημίου της Αθήνας και όποιων άλλων ειδικών πρόκειται να συνεργαστούμε, θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα πράγματα που δεν είναι εύκολα. Εύκολο είναι να λες δεν έχεις κάνει τίποτα, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή, ότι υπάρχει ένα πραγματικό πρόγραμμα που βγήκαμε, που μπόρεσε σαν με το πρόγραμμα αυτό να ανταποκριθούμε σε πολλαπλάσιες ποσότητες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και θέλω να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες μου και σε επίπεδο πολιτικό και τον Βασίλη τον Μπούτσι και τους αντιδημάρχους τοπικούς και ο Μπάμπης ο Γαλάνης ήταν πάνω και όλοι οι αντιδήμαρχοι στην περιοχή, και Άνης ο Κυριακόπουλος ούτως ή άλλως και ξεχνάω, αλλά πάνω απ' όλα και το προσωπικό. 15 Αυγουστιάτικα εκεί, Κυριακάτικα διπλές βάρδιες εκεί, Σάββατο βράδυ διπλές βάρδιες εκεί και τα φορτηγά για πρώτη φορά κάνουν. Λίγοι βλέπετε φορτηγά και τα απόγευμα κουβαλάνε που δεν κουβαλάγαν ποτέ, κουβαλάγαν το πρωί. Το ίδιο και τα απορριμματοφόρα μες τη νύχτα. Όλος αυτό ο κόσμος που δούλεψε εν μέσω κορονοϊού που όλη η Ελλάδα καθόταν στα σπίτια τους, να τους αναγνωρίσουμε. Βεβαίως. Δύο ερωτήσεις για να τελειώσουμε. Και κλείνουμε. Κάλες. Γιατί νομίζω, ναι. Με την επικαιροποίηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης, το οποίο είναι διαφορετικό από αυτό, θεωρώ ότι είναι δύο παράλληλα πράγματα. Η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και η επικαιροποίηση του τοπικού σχεδίου θεωρώ είναι δύο ενότητες, οι οποίες βέβαια θα συνεργαστούμε, ναι. Ναι. Τι γίνεται με αυτό το σχέδιο? Είναι να γίνει τώρα μία σύσκεψη, να βγάλουμε τις κοινές συνισταμένες. Τώρα θα το κάνουμε. Ναι. Και η τελευταία ερώτηση για να κλείσω και εσείς να κλείσετε όπως θέλετε ύστερα. Τι γίνεται με τους καφέ κάδους και το αυτοκίνητο αυτό που προσέγεται στο περιφέρεια για τα διακόπητα των ταβερνών κτλ. Ναι, λόγω των εντάξει, τα είπαμε, λόγω των τεράστιων όγκων που είχαμε το καλοκαίρι, έπεσε όλο το βάρος, όλο το προσωπικό οι πάντες και να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Όπως ανταποκριθήκαμε, ακόμα και αν υπάρχουν τα όποια και να υπάρχουν, γιατί και εγώ σας είπα, λέω ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, να το πω πιο αισιόδοξα. Αυτή τη στιγμή τώρα θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να δούμε πώς, είτε με τους καφεκάδους, είτε και σε συνεργασία με την περιφέρεια. Μιλήσαμε με τον κύριο Πατούλη και θα ξαναμιλήσουμε, ήταν και σήμερα μάλλον να βρεθούμε, αλλά έμεινε. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να το δρομολογούμε. Να τελειώσω. Θέλω να απευθυνθώ. 60 κάτι είναι πολύ λίγοι. Λίγοι, εντάξει. Είναι ενδεικτικό πιλωτικό πρόγραμμα. Θέλω να τελειώσω με δύο πράγματα. Να απευθυνθώ σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και σε όλα τα τοπικά συμβούλια. Οι πολιτικές απόψεις του καθενός είναι σεβαστές και ό,τι αυτό εκφράζει. Θέλουμε όμως το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, επειδή είναι ένα εκρηκτικό θέμα, συνένεση και διάλογο όπου είναι δυνατόν. Οι διάφορες κορώνες διαμαρτυρίας είναι εύκολες, αλλά δεν λύνουν το πρόγραμμα, το επιτείνουν. Μόνο με συνεργασία μπορεί να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Μέχρι τώρα δυστυχώς σε πάρα πολλούς τομείς δεν το είχαμε. Φαντάζομαι από εδώ και πέρα να υπάρξει ένα κλίμα συνένεσης τώρα που θα ξεκινήσουμε και καινούργιες διαδικασίες. Να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο καλό υπόλοιπο καλοκαίρι. Προσοχή τώρα από εδώ και πέρα, τουλάχιστον με την πανδημία, πάρα πολύ. Σαν Δήμος, τουλάχιστον με τα σχολεία, έχουμε προετοιμαστεί. Έχουμε παραγγείλει 8.000 μάσκες, είναι περίπου 3.500-3.700 τα παιδιά. Έχουμε παραγγείλει από 2 μάσκες πολλών χρήσεων για κάθε παιδί να τους παραδοθεί τώρα την ημέρα που θα ξεκινήσουν τα σχολεία ή μπορεί και από τις προηγούμενες. Εντάξει, δεν την ξέρω αυτή τη λεπτομέρεια. Κάνουμε ένα πρόγραμμα, το βλέπετε και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τεράστιο για τα σχολεία καθαριότητας, πώς το λένε, συντήρησης, όλα αυτά τα πράγματα, να είναι οι συνθήκες αυτές καθαρές για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα που μας έχει δημιουργήσει αυτή η κατάσταση. Σε όλους να πω ότι πρέπει να σεβόμαστε και να ακολουθούμε τα όποια μέτρα για το καλό το δικό μας και τουλάχιστον να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ως κοινωνία, να μην ξαναγίνει το οριστικό lockdown που θα μας φέρει ένα καινούριο lockdown, νομίζω ότι θα διαλύσει την οικονομία της χώρας. Πρέπει λοιπόν να είμαστε όλοι συνεπείς για να μπορέσουμε λίγο να ανταποκριθούμε και να μπορέσουμε και να σταθούμε και στα πόδια μας. Τουλάχιστον αυτό έχουμε να προβλέψουμε. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή. Και εγώ ευχαριστώ για την. Ελπίζω να τα λέμε συχνά. Θα τα λέμε, γιατί δεν τα λέμε. Το ελπίζω να τα λέμε συχνά για όλα τα θέματα και νομίζω μετά το Σεπτέμβριο θα πρέπει να κάνουμε και μια συνέντευξη, εφόσον το θελήσετε,
ένα απολογισμό, αν θέλετε να πούμε το πεπέ. Βεβαίως μπορούμε να κάνουμε και γιατί να το κάνουμε. Και εγώ θέλω να σας πω και να σας συγχαρώ για την προσπάθεια που κάνετε. Έτσι να βρίσκεται ο Δήμος μας στην επικαιρότητα και οι δημότες μας. Και εμείς σας κολόνια αν έχουμε και κάποια αντίθεση ή και καμιά ύψους φωνή μεταξύ μας. Δεν κατάλαβα, με τα κοινά ασχολείστε. Ακριβώς. Τα κοινά ασχολείστε, δηλαδή δεν κατάλαβα ο τύπος και, ή ο παράκτητος, δεν θα είναι, δεν είναι υπεράνω. Όπως όλοι μας. Δεν το ζήτησα ποτέ να μην περάνω. Έτσι, μπράβο. Δεν μπορεί να ασχολείστε με τα κοινά και να μην έχουμε και την όποια και αύξηση φωνής και τα λοιπά. Ίσα-ίσα, οικοδομητική μπορεί να είναι η οποία ζήτηση. Καλή συνέχεια, κύριε Δημαρχέ. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.